Τα πράγματα στην Τουρκία δεν πάνε καλά. Τον τελευταίο καιρό, εδώ και αρκετό καιρό μάλλον. Πλέον έχουμε μπει στο Δεκέμβριο και η τουρκική λίρα έχει υποχωρήσει κοντά στα ιστορικά χαμηλά τη. Έναντι του Αμερικανικού δολαρίου φυσικά, καθώ ο πρόεδρο Recep Tayyip Ερντογάν συνεχίζει να εφαρμόζει αυτό που η Wall Street Journal αποκαλεί αντισυμβατική οικονομική πολιτική. Τα νοικοκυριά στην Τουρκία είδαν την αξία του εθνικού νομίσματο να κατρακυλάει κατά περίπου 30% τον Νοέμβριο, καθιστώντα τα πάντα από τρόφιμα μέχρι και καύσιμα πανάκριβα για τις οικογένειες που ήδη πλήττονταν από οικονομικά προβλήματα. Ένα πράγμα που πιστεύω εγώ αλλά το πιστεύουν και πάρα πολλοί άλλοι είναι ότι το bitcoin θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της τουρκικής λίρας. Για να καταλάβουμε γιατί και πώς θα γινόταν αυτό, θα ανατρέξουμε σε ένα βιβλίο που έχουν γράψει πριν από 45 χρόνια. Ένας αυστριακός οικονομολόγος, ο Φρίντιχ Χάγεκ. Στο βιβλίο του λοιπόν με τίτλο «Η αποεθνικοποίηση του χρήματος», ο νομπελίστας αυτός υποστηρίζει ότι η μονολογία μιας κυβέρνησης επί του χρήματος είναι εξίσου ανεπιθύμητη με οποιοδήποτε άλλο μονοπόλιο. Δίνει πολλά επιχειρήματα κατά της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, κάτι που θα γινόταν πραγματικότητα όπως όλοι ξέρουμε το 1999 με το ευρώ και προτείνει να εκχωρηθεί σε ιδιωτικά ιδρύματα η δυνατότητα να εκδίδουν το δικό τους νόμισμα. Όπω ο ίδιο ο Χάγκεκ παραδέχεται. Αυτή η ιδέα όμω είναι εντελώ άγνωστη και τρομακτική για του περισσότερου ανθρώπου. Και όπω ο ίδιο λέει, οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα τρομάζουν εν τέλει θα διακρίνουν τα πλεονεκτήματα ενό συστήματο που θέτει το κρατικό παραστατικό χρήμα σε κατάσταση ανταγωνισμού για την προτιμήση των πολιτών. Ναι, θα μου πείτε. Αλλά σε ανταγωνισμό με τι. Μολονότι λοιπόν, γράφτηκε αυτό το βιβλίο πριν από περίπου μισό αιώνα. Το βιβλίο του Χάγεκ μοιάζει να προφητεύει την ακμή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπω το Bitcoin και το Ether. Τα πλησιέστερα σε αποεθνικοποιημένο χρήμα, assets που διαθέτουμε σήμερα, εκτό από το ασήμι και τον χρυσό. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε το Bitcoin ω λύση. Μέχρι τώρα περίπου έχουμε πάνω από 15.000 διαφορετικά κρυπτονομόσματα διαθέσιμα προ διαπραγμάτευση. Σύμφωνα φυσικά πάντα με την CoinMarketCap. Ακόμα λοιπόν και ο Χάγεκ θα συμφωνούσε ότι πρόκειται για υπερβολικά μεγάλο ανταγωνισμό. Για να μην χαθούμε και να μην χάσουμε τον μπούσουλα, α εστιάσουμε λοιπόν στο Bitcoin. Ω λοιπόν αποκεντρωμένο περιουσιακό στοιχείο, το Bitcoin είναι αυτό που ακριβώ είχε κατά νου ο Αυστριακό Οικονομολόγο όταν έγραφε το βιβλίο του, χωρί να το ξέρει βέβαια. Δεν το εκδίδει καμία κυβέρνηση και δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Καμία κεντρική τράπεζα δεν το ελέγχει και τα σύνορα δεν το περιορίζουν. Δοκιμάστε σήμερα. Να στείλετε χρήματα σε κάποιον στην Κούβα μέσω Western Union. Δεν θα μπορέσετε, αφού ο Αμερικανικό Όμιλο έπαψε τι εργασίε του στη χώρα πέρυσι. Αλλά να στείλω bitcoin, <χω> μπορώ εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον, το bitcoin αποτελεί μια εξαιρετική αποθήκη αξία συγκριτικά με τα παραδοσιακά νομίσματα, όπω είναι φυσικά η τουρκική λίρα ή ακόμα και το δολάριο. Με την αγοραστική δύναμη του τελευταίου να υποβαθμίζεται σταθερά από την ίδρυση τη Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Το 1913. Μόνο τα τελευταία 40 χρόνια το δολάριο έχασε τα δύο τρίτα τη αξία του, καθώ οι επικεφαλεί τη ΦΕΔ ακολουθούσαν όλο και πιο ανορθόδοξα σχέδια νομισματική πολιτική. Μην νομίζετε ότι, επειδή είναι και τα φεντικά, είναι και έξυπνοι ποτέ. Όπω έχουμε πει, αυτοί που τελειώνουν τα πανεπιστήμια δουλεύουν για αυτού που δεν έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο συνήθω. Όσον αφορά τώρα όμω το ζήτημα τη χειραγώγηση νομισμάτων, ο Χάγικ βλέπει ω λύση τα ανταγωνιστικά νομίσματα. Έτσι λοιπόν, εάν οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα επιλογής, αυτό θα εμπόδιζε τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τα νομίσματα που εκδίδουν από τις επιζήμιες συνέπειες των μέτρων που οι ίδιες υιοθετούν. Είναι τρελό έτσι. Υιοθετούμε κάποια μέτρα για να προστατεύσουμε κάποια πράγματα που εμεί όμω τα έχουμε δημιουργήσει αυτά τα πράγματα. Με άλλα λόγια, οι κεντρικοί τραπεζίτε και οι υπουργοί οικονομικών θα δυσκολεύονται να κρύψουν τα μέτρα που λαμβάνουν για την υποτίμηση των κρατικών του νομισμάτων. Τρέχα, παιδιά, και πια σταυγό και κούρευτο. Θα πρέπει λοιπόν να έχει αρχίσει και να γίνεται κατανοητό γιατί χώρε όπω η Κίνα και η Τουρκία έχουν ουσιαστικά απαγορεύσει τον bitcoin και γιατί οι γραφειοκράτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τη ΗΠΑ και στην Ευρώπη θέλουν να ρυθμίσουν την αγορά κρυπτονομισμάτων. Εμπόδια υπάρχουν πολλά και πολλά μπλόκα βάζουν στα κρυπτονομίσματα. Πολλοί Τούρκοι όμω φαίνεται να έχουν στραφεί στο bitcoin για να μην αναφερθούμε στο χρυσό, καθώ η λίρα, όπω ξέρουμε και βλα διαβάζουμε συνέχεια, βυθίζεται κάτω και κάτω και κάτω λόγω της επιμονής του Ερντογάν να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων για να καταπολεμήσει τον ανεξέλεκτο πληθωρισμό και κάνει μια τρύπα στο νερό. Ναι, βέβαια. Οι κεντρικέ τράπεζε συνήθω αυξάνουν τα επιτόκια για να ελέγξουν τι υψηλότερε τιμέ. Δεν τα μειώνουν, αλλά ο Ερντογάν μοιάζει να μην θέλει να ρισκάρει στο οικονομικό momentum σε βάρο τη οικονομική σταθερότητα. Και να ξέρετε και το άλλο. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων κατά κανόνα, δεν είναι και οι αρμόδιοι για τη χάραξη νομισματική πολιτική. Έτσι, όταν ο Υπουργό Οικονομικών τη Τουρκία, Λούτφι Ελβάν, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρία την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν τον αντικατάστησε αμέσω με έναν έμπιστό του. Η κίνηση αυτή, βέβαια, δείχνει ότι ο Τούρκο Πρόεδρο δεν πρόκειται να καταλήψει σύντομα τη νομισματική χαλάρωση. Τακτική επιζήμια, βέβαια, για τον πληθωρισμό, αλλά ευεργετική για τι συναλλαγέ σε bitcoin. Πιστεύω στι ελεύθερε αγορέ. Ο ανταγωνισμό ωφελεί του καταναλωτέ όχι μόνο επειδή του δίνει επιλογέ, αλλά και γιατί ενισχύει την καινοτομία και συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών. Τα μονοπόλια, βέβαια, συνήθω φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Αλλά για κάποιον λόγο δεν θεωρώ ότι η τουρκική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό νόμισμα ω μονοπόλιο, και ίσω ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε. Αυτό το σκηνικό με την Τουρκία σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γίνουν πολλά πράγματα, θα είμαστε κοντά να τα δούμε και να σα ενημερώσουμε. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.